στην πρώτη λέξη. Κάνει διατάσεις, κάνει διατάσεις. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε να μάθουμε κριτικά. Πρώτη-πρώτη εύκολη λέξη. Ναι. Γενικά, να ξέρετε ότι τις σημερινές λέξεις, κατά βάση, 4-5, είναι όντως το πιο λαλιά, αλλά... Βατές λέξεις. Είναι βατές πολύ, αλλά χρησιμοποιούνται πολύ και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Βλέπε Λευκάδα, βλέπε νησιωτική Ελλάδα, κίτρινα και τα σχετικά. Βάζει με τη χέρι και χειρικότα. Έχουμε πολλές ειδικές ρίζες, πάρα πολλές. Λίγο αλλάζουν τα φωνήματα, αλλά είναι σχεδόν τα ίδια. Για λοιπόν, πάμε. Ήτανε μπρε το καύκαλο. Εύκολο είναι αυτό. Το καύκαλο. Ξέρεις τι σημαίνει καύκαλο. Εμείς στη Ρόδο λέμε είσαι καυκάλας. Δηλαδή, σε κεφάλας, ας πούμε. Είσαι πεισματάρης. Κεφάλι. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και το κεφάλι το λέμε εμείς καυκάλα. Το ετυμολογικό είναι το μεγάλο κεφάλι, ρε παιδί. Δεν χρειάζεται και να πω ότι κάνετε μαντινάδα που έγραψα, ρε παιδιά. Για πες αυτό πες την εσύ, αλλά ήταν κάπως εύκολο. Ο κύριος όταν με θωρεί να σου σημώνει ο φως μου, στο καύκαλό μου προσπαθεί να σε μαδέψει ο μπρος μου. Ωραία μαντινάδα. Και πού είναι εύστοχο. Ωστόσο, αρχίζω και γράφω εγώ τις μαντινάδες πλέον για να μην λέτε ότι και εγώ δεν κάνω προσπάθεια. Α, βέβαια με την ηρεμία μου εγώ. Ωστόσο, καύκαλο, ναι, μεν είναι το πάνω μέρος από το κεφάλι, έχει αλλά είναι και το πάνω μέρος από το παξιμαδιασμένο ψωμί ή το πάνω μέρος του ποδιού. Ή το κέλι της χελώνας. Ναι. Χελώνας. Και επίσης, καύκαλα λένε και τα παξιμάδια. Καύκαλο. Ναι. Δεν το έχω ακούσει. Έχεις, από ό,τι μου είπες και πρόταση εσύ. Είπα εγώ τώρα, ξέχασέ με εμένα. Εγώ τα έχω τελειώσει σε δευτερόλεπτα. Δύσκολο το καυκαλάκι. Δύσκολο το καυκαλάκι. Και πού να δεις μετά τη σούπα. Καύκαλο. Στέλιο, έχεις κάτι. Στέλιο, να την πούμε μαζί. Να έρθω ή να έρθει ο Πέτρος. Τι θες. Δανάη, ποιος να πάει. Είπα εγώ πρόταση, Δανάη μου την είπα. Θέλω, εγώ τώρα θέλω το τέτοιο. Θέλω το να δω αν μπορεί να συνδράμουν ένα τον άλλο να κάνουν ακολουθία. Εκαυκαλιάσαν τα ψωμιά για να σε περιμένω. Στέλιο. Συνέχισε το. Ή θες να πεις δικιά σου. Σε παρακαλώ. Θες πάρα να πεις τη δικιά σου. Θες να πεις τη δικιά θες σου. Θες να έρθω να πεις τη δικιά σου. Περίμενε. Είσαι έτοιμος. Ντρέπε το γλυκούλι. Θα έρθω εγώ. Πήγαινε κοντά. Για πες Γιάννη. Πάμε, πες. Εγλίστησα και έπεσα από πάνω από ένα μπρίνο. Και έσπασα το καύκαλο και είδα θα απογίνω. Λοιπόν, αυτός έχουμε και εμείς μία αντίστοιχη. Πάμε, πάμε, Ελευθέρη. Λοιπόν, έπεσα και σβολώθηκα μέσα στο λιόφυτό μου. Oh. Ναι. Κάτσε γιατί ξέχασε. Έπεσα και σβολώθηκα μέσα στο λιόφυτό μου. Ναι. Όχι. Έλα, πάμε. Και βάρη κάτω άσχημα. Το κατακαύκαλό μου. Ορίστε. Δεν θα πούμε όχι τώρα, πάρα πολύ ωραία. Cooperation with Γιάννης Μαρινάκης. Αυτό είμαι σίγουρος ότι Γιάννης Μαρινάκης έχει δώσει υπογραφή. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερη λέξη, δεν το αργήσαμε λίγο. Και θέλω να τις πω όλες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Προλαβαίνουμε καλέ. Η Μαντινάδα τι... Μάλλοντε, γεννηθήκαμε εδώ, τρόπο φαντασία. Κάθομαι εγώ με την ησυχία μου και τις γράφεις. Πάμε, επόμενη λέξη. Εμένα έχεις απαιτήσεις. Η δεύτερη λέξη που σας έχω φέρει είναι μια λέξη η οποία δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει. Επίσης. Θα τα πω όλα μετά. Τι είναι η κεραζόζα. Η κεραζόζα. Η κυρία Ζόζα. Δεν είναι για Ζόζα. Είσαι πολύ κοντά. Πλάκα μου κάνεις. Η κυρία Ζόζα είπα εγώ. Κυρία Ζόζα. Τι μπορεί να είναι αυτό. Είναι η κερά της ζωής. Θα σου πω εγώ. Είναι η κερά της ζωής, αλλά δεν σημαίνει αυτό. Ναι. Πες τη μαντινάδα, πας και μας σώσεις. Όταν κοπάσει η βροχή και ο ήλιος σε προβάλλει, ναι. Η κεραζόζα μονομιάς μπροστά σου τα το ουράνιο τόξο. Ναι, φίλε. Αλήθεια. Είναι το ουράνιο τόξο, φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Κεραζόζα, είναι το ουράνιο τόξο. Είναι ανατολίτικη, στα ανατολικά της Κρήτης τη χρησιμοποιούν περισσότερο. Τι φίλε, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τη λέξη. Και λένε, κύριε παιδί μου, ότι είναι η κερά της ζωής. Γιατί όταν βγαίνει το ουράνιο τόξο είναι μια νέα μέρα. Να τύλι, όχι μια νέα μέρα, μια. Νέα ζωή, ρε παιδί μου. Ναι, και ρε παιδί μου, είναι πιο αισιόδοξη. Σε βλέπω. Πάμε. Το ποτήρι μου. Όχι. Σε βλέπω και είσαι τέλεια μπροστά στην κεραζόζα. Βγάζω το κινητό. Πάρε μια πόζα. Στέλιο, Στέλιο, θέλω να πάω. Έρχομαι, έρχομαι. Καλό, δεν ήταν, τώρα πάω εγώ. Όταν έρχομαι εγώ, Στέλιο, θέλω να λες ακόμη καλύτερα. Παρακαλώ. Δανάη. Πάμε, εδώ εκεί, θα έρθω λίγο πιο κοντά σου, να είμαστε εκεί στη Μαρία. Πάμε. Πρόσχε τα πεις, κακομήρι μου. Έβρεξε, μα δεν φάνηκε. Ναι. Απόψε η κεραζόζα. Ναι. Στο καφενείο που κάθομαι και πίνω μια γαζόζα. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Δεν θα πω όχι. Ήταν καλό.
Λοιπόν, κεραζόζα. Έτσι όπως πάει σιγά σιγά η φάση εδώ πέρα, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να στείλουμε και το σκηνικό. Να φέρουμε κανέναν αντικριστό απέναντι. Σιγά σιγά. Λίγο ρακάκι, λίγο το κάτι τη ρε παιδί. Δεν χρειάζεται το πλάνο. Κάπως να το σκηνοθετήσουμε, να είναι πιο πλούσιο. Βεβαίως κι εγώ. Και τώρα σας έχω, εσένα έχω βασικά. Εσένα τώρα σε αυτή τη λέξη έχω βάλει όλη μου τη. Τις προσδοκίες. Σκαυτική μηχανή πήρε για να ανακαλύψω πληροφορίες. Ναι, άκου τώρα. Για πες, για πες. Την ξέρετε τη λέξη σίγουρα. Καλά, μην ορκίζεσαι. Τι σημαίνει η λέξη μαγαρίζω. Έλα, εντάξει. Α! Μαγαρίζω. Εδώ η Χριστιανά μα την ξέρει. Μαγαρίζω. Ναι, ακουστά την έχω. Μαγαρίζω. Να σου πω. Τίποτα φύγει κάποιον, α πούμε. Κάτσε, μου έρχεται. Πολύ κοντά. Πάρε λίγο να πει τη σκέψη. Για να δώσω, ήθελα να τη δώσω τη μαντινάδα για να έχει περισσότερη τέτοια. Ετοιμολόγησε την, κόψε την, φτιάξε την. Δεν ξέρω αν σου βγαίνει, αν δεν σου βγαίνει. Με τίποτα τώρα. Τι, αλλά. Να την μπερδέψω. Έχω ακούσει, ρε παιδί μου, ότι με μαγάρισε, α πούμε. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό τώρα ψάχνω να σκεφτώ. Τύπου με προσέβαλε, με έκανε κακό. Σωστά. Για πε την έκανε. Σε βρώμησα, α πούμε. Αυτό είναι το μαγαρίζω. Αυτό το μαγαρίζω σημαίνει αυτό. Σωστό. Λοιπόν. Μαντινάδα, πρώτα απ' όλα μία μαντινάδουλα γιατί την έγραψε για σένα, ρε αγάπη. Για μένα? Ναι, για σένα. Το μαγαρίζω, ρε Πέτρο. Μ' άκουσε την πρώτα. Για πες τώρα, δεν το ξεπροτιμούσα. Για πες, για πες. Κάτι λοιπόν, από εκεί να μου πεις. Έλα κοντά και μη χαρείς. Μπορεί να μιλήσει, έρθει κοντά μου. Έλα κοντά και μη χαρείς πως θα σε μαγαρίσω. Βασίλισσα και στέμα μου. Χριστιανά, θα σε αφήσω. Αααα, είσαι γλύκας. Ήταν ωραίο. Εγώ δεν λέω τίποτα, φεύγω, δεν έχω ιδέα. Έχει και αυτός, Λευτέρη, go! Λευτέρη, χαιρή σου μέρα, πήγαινε στο Στέλιο. Έχει τέτοιο. Πάω στο Στέλιο. Μετά θα σου πω πληροφορίες για το μαγαρίζω. Εγώ θα χωρίξω λίγο break dance όσο φεύγεις. Ναι, μπορείς να κάνεις θες. Είμαστε open minded. Και ακούμε και Μιλτιάδη, Βαρουφάκη. Α, ο Μιλτιάδης μας. Πάμε παρακαλώ. Το κάτω από το σπίτι σου, ναι. Συνέχεια γυρίζω. Στο δικό μου. Όχι. Α, ναι. Α, ωραία. Ναι. Και τα μαξού τα λάστιχα συνέχεια μαγαρίζω. Ωραία μαντινάδα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν γλιτώνουμε, δεν γλιτώνουμε. Κοπρίζω, λέει. Λοιπόν, κοπρίζω γιατί. Περίμενε, έχω. Ναι, για πες, κοπρίζω γιατί. Πες, την έχεις μαντινάδα. Ναι, έχω μαντινάδα. Πρώτα μαντινάδα, ποιες είναι πληροφορίες. Τι μας νοιάζουν πληροφορίες. Πάμε. Πως δεν με θέλει ο κύρις σου, με λέει ξεπεσμένο. Γιατί έχω το ναβάρα μου χίλιο μαγαρισμένο. Ω, εντάξει, έλα. Σκίστε τα. Αποκορονιώθηκε η μαντινάδα αυτή. Αποκορονιώθηκε. Γιάννης Μαρινάκης. Λοιπόν, γρήγορα ιστορία γιατί υπάρχει πάρα πολύ αυτό που λένε με μαγάρισες ή αυτός είναι μαγαρισμένος. Τι σημαίνει αυτό. Τα γουρούνια στην αρχαιότητα θεωρούσαν ότι είναι επειδή κάναν πάρα πολλά μικρά ζωάκια. Ναι. Πακά γουρνάκια και ζωάκια. Ζωάκια είναι και το γουρνάκια. Μπορώ να συνεχίσω πάρα πολύ να το λέω αυτό. Ήταν επειδή μου κάτι του πολλαπλασιασμού, τη γονιμότητα και τα σχετικά. Οπότε σε μια γιορτή τη Θεά Δήμητρα. Την γιορτή των θεσμοφορείων, έριχναν λοιπόν αυτά τα γουρουνάκια στα μάγαρα. Τα μάγαρα ήταν ρήγματα γης. Λακκούβες ναι, μεγάλες, ρε παιδί μου, γκρέμια. Τα ρίχναν λοιπόν αυτά εκεί μέσα και τα αφήναν να πεθάνουν. Sorry, τι να κάνουμε, η ζωή είναι τέτοια. Όταν λοιπόν σαπίζανε αυτά, τα μαζεύαν οι γυναίκες και τα βάζανε μαζί με σπόρους και τα ανακατεύανε, σαν ένα λίπασμα, πάρτο έτσι, για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν πιο γρήγορα. Στην εποχή λοιπόν που ο χριστιανισμός είχε έλθει. Λέγανε τους ανθρώπους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτά τις γιορτές, τις τελετές. Πώς τους λέγανε. Μαγαρίσματα. Μαγαρίζοντες. Ακριβώς. Και μαγαρίζω σημαίνει ότι παίρνω μέρος στις τελετές των μαγάρων αυτών που σου είπα, που ρίχνουν τα τέτοια. Οπότε οι χριστιανοί τους λέγανε μυαρούς, βρώμικους. Μυαρούς. Έτσι. Και γι' αυτό λέμε σε αυτόν που δεν ίστεψε ότι μαγάρισε. Άρα αμάρτησε. Α, μα έχει ολόκληρο. Εδώ θέλω χειροκρότημα, ρε αλήθες. Πέτρο. Μπαμπινιώτης της Κρήτης. Τρομερή ιστορία. Μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να τη φέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τέταρτη. Επόμενη λέξη. Τι τελευταία είναι. Όχι, έχω άλλη μία. Άμα δεν προλάβουμε, τι θα κάνουμε, ζήνει μικρή. Όχι, το έχουμε. Πάμε. Λοιπόν, πολύ αγαπημένη λέξη, παιδιά. Γιάννη μου, δώσ' το. Τι? Ντουχιουντίζω. Ντουχιουντίζω, φίλε. Στέκω και ντουχιουντίζω. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν. Ντουχιουντίζω, δρατσίζω. Να σου πω μία. Για, ρίξε. Μπορείς να σου έρθει καθόλου. Το έχεις ακούσει τραγούδι αρχικά. Κάτι με τον Dachtrindy μου θυμίζει. Dachtrindy είναι ακριβώς. Το λύσαμε, πάμε στην επόμενη. Έλα, λέγε. Λοιπόν, ντουχιουντισμένο σε θωρώ, Λευτέρη μου και απόψε. Αφού δεν βρίχνεις να μου πεις, τις μαντινάδες κόψε. Πω, αυτή είναι προσβολή. Το challenge. Τον προκαλώ. Σκεπτικός.
Σκέφτομαι θυμωμένος. Και ξανασκέφτομαι. Αυτό είναι το δίκτυο σου. Ακριβώς, συλλογίζομαι. Σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Σκέφτομαι συνεχώς. Έχω αιμονή. Την έγνοια μου σε σένα. Ωραίο ρήμα όμως. Μ' αρέσει. Είναι και ένα τραγούδι. Δεν είχε και ένα τραγούδι που είναι το του χιουντίζω. Ποιο είναι, ρε. Θα το ψάξουμε εμείς. Σαν το μωρό, τη μάνα του, σε έχω και σε φυλάσω. Και του χιουντίζει σκέψη μου, μη φύγει και σε χάσω. Αυτή τώρα. Δώσ' το όλο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή μου είπες αυτό που μου είπες, ήταν προσβολή. Και απάντησε σαν κύριος όμως. Ένιωσα άσχημα, με υποβάθμισες. Και. Πάρ' το ματινάδάκι σου. Αλλά μου ήταν και έτσι. Τον είδες πως ήταν η κάμερα σε μένα. Ήθελα πολύ να το πω αυτό. Επιδεικτικά, όχι αστεία. Στέλιο, θες εσύ να δηλώσεις συμμετοχή ή όχι. Στον τυχιντίζω. Έχεις κάτι καλό να πεις. Στέλι, ποιος θα πάει. Χριστιανά, go. Μας κούρασε ο Στέλιος. Έλα εσύ. Έλα πάνω κάτω. Πάρ' την κάμερα και έλα μέσα. Γιατί δεν έρχεσαι εσύ και εμείς κάνουμε εδώ διαδρομές και χιλιόμετρα ολόκληρα. Ναι, Δανάη, συμφωνώ. Ένα μικρόφωνο. Θα έχεις την επόμενη τα λύση από μόνος από εδώ τη θέση σου. Πάμε. Πίσω από την κάμερα στέκω και ντουχιουντίζω. Τι μαντινάδες να σας πω. Τι ματινάδα θα σου πω να σε ευχαριστήσω. Ωραία. Γεια σου, ρε Στελή. Έχεις πει και καλύτερα, να πω την αλήθεια μου. Εντάξει, το έχεις κάνει και καλύτερα. Πολύ καλή. Εμένα μου άρεσε. Γιατί τον αδικείς. Όχι, δεν τον αδικώ, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Στέλιος μπορεί πολύ καλύτερα από αυτό. Εντάξει, πάντα μπορεί πολύ καλύτερα. Να τα λέμε. Αγαπημένη λέξη και η τελευταία, και είναι και η τελευταία. Γιατί είναι τελευταία. Λοιπόν, για πάμε. Τι θα γίνει. Τι σημαίνει η λέξη. Παρακατσεύγω. Παρακατσεύγω. Αυτή είναι χανιώτικη. Αυτό μπορείς να μπορείς να σίγουρα. Παρακατσεύγω. Γιάννη, αν έχεις να πεις κάτι, Γιάννη, άνοιξε και το ακουστικό το δικό μου. Πώς να το πεις πριν, τι για χώρισε τις λέξεις, για βγάλε λίγο τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Παρακιουκιουλίζω είναι. Παρακιουκιουλίζω είναι. Παρακιουκιουλίζω είναι το παρακατσεύω. Ξέρετε τι το παρακιουκιουλίζω. Από πού είσαι σήμερα. Παρακατσουλίζω. Παρακατσουλίζω λέγεται κανονικά. Άλλη λέξη. Τι είναι το παρακατσουλίζω. Το παρακατσουλίζω είναι ότι καθυστερώ, δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου. Υπάρχει όμως και το. Προχωράω μπροστά. Υπάρχει και το παραστεκουλίζω. Και το παραστεκουλίζω υπάρχει. Τώρα πολλά βάλαμε εδώ. Πολλά καρπούζια. Λοιπόν, παρακατσεύγω όμως. Μαντιναδάκι. Για πες. Λοιπόν. Δεν έχω όνειρα πολλά, δεν έχω όνειρα πολλά, ένα ακόμα μεγάλο. Τι είναι αυτό. Ωραίο. Πάμε. Μπούχλης, τον βρήκα. Μπούχλης, ναι, τον οποίο, μισό λεπτό. Άντε πες το, δεν μπορώ να συγκρατώ. Αναστάσεις Μπούχλης και η παρέα του θα μας συντροφεύσουν μουσικά την προσεχή Πέμπτη, παρακαλώ. Μεθαύριο. Μην λείψετε. Από εδώ, το καλό μεσημέρι. Τι είναι την Πέμπτη. Τίποτα. Γιορτάζουμε. Φέραμε γιορτή και πανηγύρι. Τέτοιοι είμαστε. Για πες τώρα, βοήθησέ μας. Λοιπόν, παρακατσεύγω. Σε σένα πάλι. Εσένα πάλι θα κοιτώ τη μαντινάδα σου. Να έρθω εκεί ή θες εδώ. Εκεί θέλω. Καλά, έτσι πεις. Παρακατσεύγω καθαργάς ο κύρι σου να γύρει. Να έρθω στο παραθύρι σου να αρχίσω το ψιστήρι. Περιμένω. Αδειμονώ. Περιμένω. Τι είναι. Δεν παραμονεύω, παρακολουθώ κρυφά. Ούτε εσύ δεν ξέρεις τι σημαίνει. Παρακατσεύγω. Παραμονεύω, παρακολουθώ κρυφά. Δύσκολη λεξούλα. Δύσκολη λεξούλα, παραδέχομαι. Πάμε, μαντινάδες, δεν το συζητάμε καθόλου. Παρακατσεύγω. Μέχρι να σκεφτεί, έχει εσύ λίγο. Τι να, τώρα με θυμήθηκες από την πρώτη λέξη με έχει αφήσει. Τώρα σου έρθει. Άσε με να νοιάζει. Όχι, δεν έχω, και αυτό το λέω. Για να γλιτώσω. Παρακατσεύγω, τελευταία μαντινάδα για σήμερα. Μα σου έχω πει τώρα. Παρακολουθώ κρυφά, Δεν μπορώ να πω και κάτι. Ποιον παρακατσεύγει, Χριστιανά μου, ποιον παρακατσεύγει. Κανέναν. Έλα τώρα. Να πω για σένα. Για σένα λέω τώρα. Παιδιά, θέλουμε βοήθεια από το control, παρακαλώ. Πάμε το control, Στέλιο και εσύ. Πάμε. Κάποιος σου ατάσσε εσύ και εσύ τάσσε καλός. Δεν πάμε σε break αν δεν έχουμε τη σχετική ματινάδα. Όχι, εμείς δεν τα παρατάμε. Παρακατσεύγω. Γιάννη, δώσε. Πάμε. Άμε να πεις του κύρι σου, ναι. Μη μας παρακατσεύγει. Άρε, Γιάννη. Για να του βγάλω μαγλατά, στο λέω το κατέβει. Γιάννη, δεν υπάρχεις. Γιάννη, είσαι Δεν μπορούμε θεός. Να τον φέρουμε μία φορά κάτω. Μα πώς θα γίνει, θα πάμε εμείς πάνω. Θα πάμε κάμερα πάνω, μου το live. Γραφικά ολότελα. Τρελαθίδωνα. Με σίγουρα. Ρε Πέτρο, τι ωραία. Ένα χειροκρότημα σε όλη την ομάδα. Έχεις και εσύ. Τι να σε κάνω. Μετά. Εντάξει, πάμε σε break, παιδιά, και επιστρέφω.